Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Κύριε Πρέσβη, έχω θέσει ένα ερώτημα και στον προηγούμενο συνομιλητή. Ή εμείς δεν έχουμε καταλάβει καλά, εμείς ως εκπομπή, ή στα ελληνοτουρκικά τρώμε γκόλ από τα αποδυτήρια. Δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση. Κύριε Σαχίνη, έχετε καταλάβει καλά, άκουσα την εισαγωγή σας. Νομίζω ότι τα λέτε πάρα πολύ σωστά. Ας αρχίσουμε από αυτό που ζητάει ο ΑΚΑΡ. Να κάνουμε μια προσπάθεια να τα βρούμε. Εμείς δεν έχουμε διατυπώσει κάποιο αίτημα πέραν της παρακλήσεως προς συμμάχους και προς την Τουρκία να μας αφήσει στην ησυχία μας να κάνουμε τις εκλογές όπως θέλει η πολιτική ελίτ. Οι άλλοι έχουν διατυπώσει μια σειρά αιτημάτων. Και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι και στις επαφές της κυρίας Μπούρα με τον κύριο Καλίν και στις κατηδίαν επαφές με τον κύριο Παναγιωτόπουλο η τουρκική πλευρά θέτει αιτήματα. Για παράδειγμα, να μας δώσει μια διαβεβαίωση ότι δεν προτίθεται να πράξει οτιδήποτε στο Φαρμακονήσι, αλλά και εμείς να αποσύρουμε τη φρουρά. Τέτοιες κινήσεις οι οποίες θα εμπεδώσουν το κλίμα συνεννόησης όπως αντιλαμβάνονται οι Τούρκοι. Δηλαδή η αποκλιμάκωση στο Αιγαίο έγκυται σύμφωνα με τους Τούρκους αλλά και με κάθε πρόθυμο σύμμαχο να λύσει αυτό τον πονοκέφαλο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σε πράξεις, συγκεκριμένες πράξεις υποχώρησης της Ελλάδας. Λοιπόν, να μην κάνουμε στρατιωτικές ασκήσεις. Να αποσυρθούν τα βαριά όπλα. Να αποσυρθούν κάποιες φρουρές οι οποίες δεν έχουν και ανάγκη. Επειδή είμαι 20 άνθρωποι πάνω στο Φαρμακονήσι, όποτε θέλουν, κατεβαίνουν το γυκομάντο, τους πιάνουν, τους δένουν. Πάρτε τους από εκεί. Αυτή η φιλοσοφία προωθείται. Το πρόβλημα είναι ότι οι Τούρκοι προωθώντας αυτή τη φιλοσοφία προωθούν το εθνικό τους συμφέρον. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να έρθουν ένα βράδυ. Δεν μπορούν. Μετά τους σεισμούς δεν μπορούν να έρθουν. Συνεπώς επιδιώκουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αυτό που επιδιώκαν επί του πεδίου με την απειλή στρατιωτικής δράσης. Και το ελληνικό πολιτικό σύστημα εφόσον δεν ξεμπροστιάζεται τόσο έκδηλα όσο το ξεμπρόστιαζε η απειλή στρατιωτικής δράσης, τώρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βεβαίως να τα δώσουμε, βεβαίως να τα βρούμε. Είπατε κάτι πολύ σωστό. Δεν αντιδράει η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν αντιδράει η αντιπολίτευση, είπα. Και η αξιωματική προεξάρχουση βεβαίως εκ της θέσεως, αλλά η αντιπολίτευση. Μάλλον για να είμαι και σαφής, όχι δεν αντιδρούν. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο φαίνεται να κλείνουν το μάτι σε αυτή την ιστορία. Πέρα από κάποιες νησίδες μέσα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο το γνωρίζω καλά, κυριαρχούν εθελόδουλοι. Όχι ότι στη Νέα Δημοκρατία τα πράγματα είναι καλύτερα. Ακούγονται αυτά λίγο περίεργα που λέω εν ώψη εκλογών και θα μου πούν. Και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Και είμαστε στη σωστή μεριά της ιστορίας, ό,τι μας αναλογεί, ό,τι μας δώσουν. Είπε η κυρία Μπακογιάννη, θα γίνει μια διάσκεψη για τη Μεσόγειο, ό,τι μας αναλογεί. Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να διαδεχθούν, θέλουν να υπερακοντήσουν. Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Κοντζιάς έλεγε να μην είμαστε μοναχοφάιδες. Πριν ανακαλύψει το μήκος των ακτογραμμών η κυρία Μπακογιάννη, το είχε ανακαλύψει ο κύριος Κατρούγκαλος, ο οποίος έβγαζε ότι είναι μεγαλύτερες οι τουρκικές ακτογραμμές, γιατί μέτραγε τις μισές ακτογραμμές των ελληνικών νησιών, αυτές που κοιτάνε προς Ανατολάς. Λοιπόν, υπάρχουν τρομερά προβλήματα. Υπάρχουν εθελόδουλοι παντού. Και όταν λέω εθελόδουλοι, λέω αυτό η φιλίκοη των ξένων που έλεγε ο Καποδίστριας. Δεν λέω ότι είναι προδότες. Δεν θέλω να μπω σε αυτό το χαρακτηρισμό. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι εξαρτούν την πολιτική τους σταδιοδρομία, την πολιτική τους επιβίωση από την ικανοποίηση των εντολών των Αμερικανών. Εγώ δεν θέλω κακές σχέσεις με τις ΗΠΑ, αλλά δεν θέλω μια σχέση Πουερτορίκο. Όταν το λέω αυτό, μου αντιτείνουν κάποιοι ότι το Πουερτορίκο είναι η ασφαλέστερη περιοχή στον κόσμο. Ούτε διανοείται να
το προκαλέσει. Διότι είναι ένα προτεκτοράτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχετε πάει στο Πουερτορικό, κύριε Πρέσβη? Όχι, δεν έχω την ευχαρίστηση να πάω. Έχω δει τους Πορτορικάνους στη Νέα Υόρκη και δεν θα ήθελα να είμαι Πορτορικάνος. Μάλιστα. Ούτε στη Νέα Υόρκη, ούτε στην Αθήνα. Δεν είναι απλά προτεκτοράτο. Θέλω λοιπόν να πω ότι εγώ, που μου αρέσουν οι Αμερικανοί, έχω αμερικανική παιδεία, θαυμάζω τον αμερικανικό λαό για μια σειρά καταπληκτικά πράγματα που έχει κάνει και στον τομέα της πολιτικής φιλοσοφίας και στον τομέα των ελευθεριών. Αυτό που παροτρύνω τους συμπατριώτες μου και τους συναδέλφους μου στη διπλωματική υπηρεσία όσο ήμουν, ήταν να επιδιώκουμε μια πιο ισορροπημένη σχέση. Διότι είναι εφικτή και διότι τους ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν επικύψεις, τους σέβονται οι Αμερικανοί. Τους Πορτορικάνους δεν τους σέβονται. Αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο δεν τίθεται εν όψη της προεκλογικής περίοδου. Δεν τίθεται δηλαδή το θέμα όχι της εθνικής ανεξαρτησίας γενικά και αφηρημένα, αλλά συγκεκριμένα τι θα κάνουμε με τους υδρογονάνθρακες, οι οποίοι είναι η λύση στο οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Αν θέλουμε να ξεπεράσουμε τα επιδόματα, αν θέλουμε να μην είμαστε εχμάλωτοι των καλαθιών του Πάσχα κτλ., θα πρέπει να αναπτύξουμε τους υδρογονάνθρακες. Η εκμετάλλευση αυτή, αν είχε αρχίσει το 2012, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου έλεγε ότι δεν υπάρχει τίποτα εκεί, και όταν και στο κόμμα τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης διάφοροι αυτόκλητοι ερχόντουσαν να πούνε ότι δεν υπάρχει τίποτε. Έτσι. Τώρα θα είχαμε παραγωγή. Αυτό που χρειάζεται είναι θάρρος, προσήλωση. Αυτά δηλαδή τα στοιχεία που λείπουν από το πολιτικό σύστημα. Βλέπετε κανένα θάρρος, κανένα προσήλωση στην κυρία Μπακογιάννη, στον κύριο Κατρούγκαλο? Ψάρια από το ίδιο βαρύλι είναι. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω. Και το λέω διότι τα πράγματα έχουν... βλέπετε, είναι καλύτερος ο κύριος Καλπαδάκης από την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου? Και οι δύο γυαλίζουν τα πόμολα στους Αμερικανούς. Από το πολιτικό προσωπικό μέχρι ανθρώπους μέσα στη διπλωματική υπηρεσία, για να μην πω με το στρατό που θέλουν να πάρουμε ντε και καλά τα F-35, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πριν από τους Αμερικανούς, για τους Αμερικανούς, προλαμβάνουν περίπου τις επιθυμίες τους. Κύριε Πρέσβη, για να έρθω λίγο σε μερικά πρακτικά ζητήματα που καλό είναι να τα έχει υπόψη του ο καθένας μας και ο ακροατής, και επικαλούμε την εμπειρία σας. Είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα παραβάσεις και παραβιάσεις μονίμως, υπερπτήσεις, αμφισβήτηση εδαφών των νησιών και της ιδιοκτησίας, σε ποια επικράτεια, από στρατιωτικό... Και αυτά πηγαίναμε και λέγαμε στους συμμάχους. Και τώρα πάμε και τους λέμε ότι τα βρήκαμε επειδή έγινε ο σεισμός. Μισό. Από στρατιωτικοποίηση, γαλάζια πατρίδα, τουρκολιβικά... τμηματική οριοθέτηση ως εμείς με την Αίγυπτο. Το ότι σταμάτησαν οι υπερπτήσεις, η υψηλή ρητορική της Τουρκίας των εντάσσεων μέχρι και τον Ταϊφούν στην Ακρόπολη, σημαίνει ότι ήρθησαν και όλα αυτά? Έχετε ακούσει κάποια δήλωση? Δεν ήρθησαν όλα αυτά. Απλώς το αμερικανικό, η Τουρκία πρέπει να ξέρετε ότι έχει μια καταπληκτική διπλωματική υπηρεσία. Σέβομαι πάρα πολύ τους Τούρκους συναδέλφους. Αν δεν σέβεσαι τον αντίπαλο, δεν σέβεσαι τον εαυτό σου. Λοιπόν, η πρεσβεία του στην Ουάσιγκτον είναι πάρα πολύ καλή. Κατάλαβε τι πρέπει να γίνει, τους το λένε και οι λομπίστες τους, για να περάσει το αίτημά τους για το F-16 στο Κογκρέσο. Εξού και σταμάτησαν τις υπερπτήσεις. Δεν έκαναν καμία πανηγυρική διακήρυξη ότι δεν θα τις επαναλάβουν. Τις σταμάτησαν, κάνουν οικονομία, συντήρηση. Αλλά στο τραπέζι απάνω είναι και η απέτηση να συζητήσουμε το περίφημο μπαλκόνι των 10 ναυτικών μιλίων, ενώ έχουμε 6 χωρικά ύδατα στη θάλασσα. Έτσι. Και ο εναέριος χώρος είναι 10. Και παραμένει αυτή η απέτηση. Και παραμένει το αίτημα για τα F-16. Οι άνθρωποι λοιπόν κάνουν κάποιες κινήσεις τακτικής για να διευκολύνουν να περάσει ψηφοφορία στο Κογκρέσο.
Και η ελληνική πλευρά έρχεται αρρωγός αυτό το πράγμα. Πηγαίνουν όλοι, λες και είναι υποχρεωτικό πλέον. Έτσι, μέχρι και ο κύριος Μηταράκης, αυτός ο πονόψυχος άνθρωπος, πήγε μαζί με έναν άνθρωπο ο οποίος βγαίνει κατευθείαν από τη μαφία των ναρκωτικών, τον ομόλογό του, τον Τούρκο, να δει τους σεισμοπαθείς. Μου θυμίζει την υποχρεωτική, το υποχρεωτικό προσκύνημα των μουσουλμάνων στη Μέκα ή των καθολικών στην Παναγία της Λούρδης. Δηλαδή πρέπει ντε και καλά να πηγαίνουμε και να λέμε αυτό. Εγώ είμαι υπέρ να βοηθήσουμε ειλικρινά τον τουρκικό λαό, διότι έτσι υπονομεύουμε την προπαγάνδα του. Αλλά όχι να πηγαίνουμε υποχρεωτικά όλοι οι πολιτικοί. Γιατί πάνε? Πάνε για να δείξουν στους Αμερικανούς ότι δεν έχουν καμία εδώ, ότι είναι καταλληλότεροι, ότι ο κύριος υπουργός, ο σημερινός υπουργός άμυνας είναι ο καταλληλότερος για να είναι και αύριο, διότι δεν έχει κανένα ενδιασμό. Το γεγονός ότι κάνουν αυτά τα πράγματα που κάνουν, που όλοι διορτώνται, ποιος ο λόγος να πάει να δει ένα μήνα μετά ο κύριος υπουργός άμυνας παρέα με τον Τούρκο ομολογό του πώς είναι η κατάσταση στη νοτιοανατολική Τουρκία? Το κάνει γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένας διαγωνισμός προσώπων και κομμάτων για να εξασφαλίσουν αυτό που θεωρούν εκ των όνου κάνευ. Ποιο είναι αυτό? Η αμερικανική εύνοια. Συνεπώς αυτό θα πρέπει να το λάβουν υπόψη οι ψηφοφόροι. Θεωρούνται δεδομένοι. Τι θα ψηφίσουν? Αν δεν ψηφίσουν, αν ψηφίσουν τον άλλον. Λοιπόν, αυτό που δεν θεωρούν δεδομένο οι Έλληνες πολιτικοί είναι η εύνοια των Αμερικανών. Και επειδή σε πράξεις σε ένα αδιανόητο στριπτής, προκειμένου να την αποσπάσουν. Να πείσουν δηλαδή ότι ο Α είναι πιο αποτελεσματικός διεκπεραιωτής των Αμερικανικών ετοιμάτων από ότι ο Β. Λέει εδώ ο φίλος μου Νίκος, καλημέρα στον κύριο Πρέσβη. Είπε πως δεν θέλει να μιλήσει για προδότες αλλά για φιλίκους των ξένων. Αλλά για κάποιους που εξυπηρετούν το προσωπικό του συμφέρον μέσα από την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των συμμάχων. Θα επιθυμούσα τότε, αν είναι εφικτό, ο κύριος Πρέσβης να μας δώσει έναν επιθετικό προσδιορισμό για αυτούς τους ανθρώπους που ποτέ στο λεξιλόγιο τους δεν υπάρχει το εθνικό συμφέρον, για το οποίο έχουν ταχθεί και ορκιστεί να το υπηρετούν ως πολιτικοί, διπλωμάτες και ενίοτε ως κυβερνώντες. Έχει έναν επιθετικό προσδιορισμό? Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα επιθετικών προσδιορισμών να λέμε για να εκτονωνόμαστε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα από τη δεκαετία του 40 έχει οξύ πρόβλημα εθνικής ανεξαρτησίας. Διότι ο εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος θα έπρεπε να έχει αποφευθεί και στον οποίο όμως πήγαμε, έθεσε και για τους ηττημένους, αλλά πολύ περισσότερο για τους νικητές, ένα ζήτημα εξάρτησης. Εξάρτηση από ξένα κέντρα αποφάσεων. Και όποιος διαβάζει ιστορία, όποιος διαβάζει την ιστορία των μεν και των δε, καταλαβαίνει τι συνιστά εξάρτηση. Λοιπόν, στην παράταξη των νικητών, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει, ας πούμε, στους Κυπρίους όταν ήρθαν εδώ να κάνουν το δημοψήφισμα, ότι κύριε Ελλάς αναπνέει με δύο πνεύμονες, των Βρετανικών και των Αμερικανικών, και δεν μπορούμε να στερηθούμε τον ένα γιατί θα πάθουμε πνευμονία. Το είπε ο άνθρωπος πάρα πολύ ωραία στους Κυπρίους, οι οποίοι είχαν κάνει το δημοψήφισμα, δεν είχαν αρχίσει ακόμη τον αγώνα, τον ένοπλο αγώνα, προσπαθούσαν με ειρηνικά μέσα να κερδίσουν την αυτοδιάθεση και την ένωση. Δεν θέλανε ένα εξάρτητο κράτος, θέλανε την ένωση. Αυτοδιάθεση, ένωση. Λοιπόν, αντίστοιχα, όποιος έχει εντρυφθεί στην αριστερά θα δει, ας πούμε, ότι υπήρχαν διάφορα άτομα τύπου Τσολάκη μέσα στο πολιτικό γραφείο, οι οποίοι ήταν οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών ασφαλείας της Ένωσης μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Έτσι. Λοιπόν, η εξάρτηση, κάθε κέντρο έχει την επιθυμία και την ανάγκη για τον πολιτικό έλεγχο να έχει τη μερίδα του στην Ελλάδα. Λοιπόν, είναι επίπονη αυτή η διαδικασία απεξάρτησης και είναι επίπονη γιατί το πολιτικό προσωπικό δεν θέλει να απεξαρτηθεί. Έχει βολευτεί. Δεν μπορούν να μάθουν αλλιώς. Υπάρχει μια παροιμία ότι ο γέρος Γάιδαρος δεν βάζει καινούργια περπατησιά. Είδαμε βέβαια για τους νεότερους που ήρθαν και αντέγραψαν τους παλαιότερους. Πιστεύω όμως ότι από τη στιγμή που ο κόσμος βάζει το αίτημα της εθνικής ανεξαρτησίας και το βάζει συγκεκριμένα, όχι σε επίπεδο διακηρύξεων. Το σύνταγμά μας είναι μια χαρά διακηρυκτικό
Στις διακηρύξεις παίρνουμε άριστα. Στην πράξη θα το εφαρμόσουμε. Θα το εφαρμόσουμε πάνω στην εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου πλούτου. Αυτό είναι το αίτημα της ανεξαρτησίας. Στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, οι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν, μάτωσαν, πέθαναν για τα πετρέλαια. 20% τα είχε, τα βρήκε ο Σάχης το 1952 μετά το Μοσαντέκ. 20% έπαιρνε το Ιράν, το υπόλοιπο 80% το έπαιρνε, το έπαιρναν οι Βρετανοί. Η Σερ το έπαιρνε. Φυσέλ. Και μετά ο Σάχης το πήγε 50-50. Και ο Σάχης που το είχε πάει 50-50 ανετράπη. Και τώρα είναι το πετρέλαιο είναι των Ιρανών. Κακή ψυχρή οι Ιρανοί, κακή ψυχρή οι Σαουδάραβες, το πετρέλαιο είναι δικό τους. Εμείς αυτό που υπάρχει, ο πλούτος του φυσικού αερίου και του πετρελαίου που υπάρχει στον υποθαλάσσιο χώρο μας, θεωρείται ότι είναι αδέσποτος. Ναι, αλλά αυτό ξέρετε προϋποθέτει. Καθαρές κουβέντες. ΑΟΣ. Οριοθέτηση ΑΟΣ. Τώρα γνωρίζεις τα χωρικά. Δεν παραλαμβανόμαστε. Τα έχουμε πει. Ναι, ναι. Εσείς τα έχετε πει. Γίνεται. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουμε να. Δεν θέλουμε να ως πολιτικό σύστημα. Και η κοινωνία δεν τους πιέζει. Έχετε δει κανέναν πολιτικό να αντιμετωπίζει τέτοια ερωτήματα? Δεν μου λέτε... Τα πάνελ που βγαίνουν και τα λοιπά και θα βγαίνουν κατά εξακολούθηση τώρα. Αυτό είναι εκτός δημόσιας συζήτησης. Δεν μου λέτε, κύριε Ιφαντή, έρχεται εδώ ένα ερώτημα φίλου. Λέει, καλά όλοι οι άλλοι, αλλά από το 2021 στο Υπουργείο Εξωτερικών, κύριε Ιφαντή, στο οποίο υπηρετήσατε, υπάρχει ένα κέντρο σχεδιασμού εξωτερικής πολιτικής. Αυτό δεν παράγει μερικά πράγματα να τα υποδείξει στους πολιτικούς? Ένα κέντρο σχεδιασμού πολιτικής υπάρχει και στον ΟΣΕ. Απαντήσατε σχεδόν με μία πρόταση. Ένα κέντρο σχεδιασμού πολιτικής υπάρχει και στον ΟΣΕ. Μιας και αναφερθήκατε στην Κύπρο, έχει βγει εντελώς εκτός κάδρου και δεν είναι μόνο υπόθεση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού όπου θα υποστηρίξουμε την τουρκική υποψηφιότητα και παρότι διέρευσε εκ των υστέρων από τις Βρυξέλλες ότι υπήρχαν συνεννοήσεις για Κύπριου υποψηφιότητα, ούτε το εύρος και η σημασία αυτού του οργανισμού. Είναι και τα άλλα. Ότι δεν γίνεται πια συζήτηση για την Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός έδωσε τον τόνο. Είπε ότι δεν μπορεί να είναι το Κυπριακό ένα πρόβλημα πάνω στο οποίο θα σκοντάφτουμε. Δεν είναι ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που το λέει. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε αυτό το πρόβλημα. Ο Αβέροφ είχε αυτό το πρόβλημα. Μια σειρά πολιτικοί είχαν αυτό το πρόβλημα. Το ζήτημα είναι να καταλάβουμε γιατί μας ενδιαφέρει η Κύπρος. Διότι αν η Κύπρος εξαφανιζόταν, γινόταν θάλασσα το σημείο, ή πολύ χειρότερα εάν οι Τούρκοι ολοκληρώσουν την κατάληψη, η Ελλάδα είναι δίχως βραχίωνα. Είναι σαν τον μονόχειρα πυγμάχο. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία εάν δεν έχουμε ένα στρατηγικό στήριγμα στο μαλακό της υπογάστριο. Και αυτό το στήριγμα προκύπτει εκ των πραγμάτων. Δεν είναι έπικοι οι Έλληνες στην Κύπρο. Είναι γηγενείς, υπήρχαν εκεί από αιώνων. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν σε ένα μεγάλο τους ποσοστό προσβλέπουν στην Ελλάδα, ιδίως όταν τα πράγματα σφίγγουν. Εμείς, ακούω το συχνά στο ραδιόφωνο, στο αυτοκίνητο, το σταθμό του κόμματος εξισμικής αντιπολίτευσης. Μιλάμε ότι ο Λόρδος Χάνι έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Οι άνθρωποι θεωρούν ότι οι Κύπροι πρέπει να τιμωρηθούν διότι απέρριψαν το σωτήριο σχέδιο Ανάν, το οποίο λέει αν το είχαμε ψηφίσει το 2006, το 2019 θα είχαν φύγει οι Τούρκοι από το νησί. Τέτοια πράγματα ούτε να σε πληρώνουν δεν τα λες. Το σχέδιο Ανάν είχε την ημερομηνία του 2019, δηλαδή μετά 15 χρόνια και 40 ώρους πριν. Λοιπόν, τα τουρκικά στρατεύματα είναι στην Κύπρο. Ο ελληνισμός της Κύπρου απειλείται, ο κυπριακός ελληνισμός, και θα πρέπει κάποια στιγμή να τον στηρίξουμε. Ανταυτού τον υπονομεύουμε και παριστάνουμε ότι η Κύπρος τι είναι, ας πούμε ένα είδος Σιγκαπούρη, δεν μας ενδιαφέρει. Και ψηφίζουμε τον Τούρκο υποψήφιο τη στιγμή που η Κύπρος ετοιμάζεται να κατεβάσει έναν υποψήφιο δικό της για το IMO. Το φύλλος οικής όλης αυτής της υποστήριξης της Τουρκίας ενάντια στην Κύπρο
είναι ότι θα μας ψηφίσει η Τουρκία, θα είναι ένα από τα πολλά κράτη που θα μας ψηφίσει για το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο IMO είναι κρίσιμος οργανισμός, ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλιακών Μεταφορών είναι ναυτιλίας, είναι κρίσιμότατος και η Τουρκία είναι ο πιο κατάλληλος για να είναι πρόεδρος. Πήγε ο κύριος Δένδιας χωρίς να υπάρχει υπηρεσιακή εισήγηση και απεδέχθη να στηρίξει τους Τούρκους. Αν αυτό το πράγμα δεν είναι έκπτωση του εθνικού συμφέροντος, η απάντηση είναι ότι δεν είναι έκπτωση του εθνικού συμφέροντος. Μα βεβαίως και ο Τσολάκογλου όταν υπέγραφε τη χωριστή συνθηκολόγηση παρά τις εντολές του αρχιστράτηγου Παπάγου και όταν μετά αναλάμβανε την Πρωθυπουργία, και αυτό μια θεώρηση του εθνικού συμφέροντος είχε. Δηλαδή δίνουμε χρυσό και παίρνουμε πορτοκαλιά. Μακάρι να παίρναμε και πορτοκάλια. Τα πορτοκάλια τα στίβεις και τα πίνεις. Το άλλο θα είναι θα είμαστε ένα από τους rubber stampers, αυτούς δηλαδή που θα επικυρώνουμε τις εντολές των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Περί αυτού πρόκειται. Γι' αυτό μας ψηφίζουν και γι' αυτό μας υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι είναι βέβαιες ότι αν αύριο μέσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας έρθει μια κρίσιμη απόφαση, η Ελλάδα θα τους δίνει σταθερά την ψήφο τους. Και εγώ αν ήμουν Αμερικανός, χώρες τύπου Ελλάδα θα προωθούσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ας πούμε, από τη δυτική πλευρά. Διότι υπάρχουν και κράτη στην Ευρώπη, τα οποία μπορεί και να μην υπακούσουν την κρίσιμη στιγμή ή να είναι δύσκολοι υφιστάμενοι. Εμείς αυτό λέμε. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε, είμαστε οι πιο εύκολοι υφιστάμενοι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το πράγμα δεν ενοχλεί τους Έλληνες. Αν δεν τους ενοχλεί, ας κοιτάξουν γύρω τους την κατάσταση. Τους ενοχλεί γιατί συνδέεται αυτή η δουλικότητα, συνδέεται με την κατάσταση, με τις δυσκολίες του καθημερινού βίου, με τα τρένα που συγκρούονται με τοπικά, με το γεγονός ότι στα πανεπιστήμια γίνεται αυτό το χάος, το γεγονός ότι στα νοσοκομεία υπάρχει αυτό το χάος. Άμεσα συνδέεται, δεν το λένε, με την διεθνή στάση της χώρας σε μια σειρά κρίσιμα ζητήματα, πρώτα απ' όλα στο δικό της, της δικής της ανεξαρτησίας, της δικής της αυτοτέλειας και του ορυκτού της πλούτου. Κύριε Αϊφαντή, θέλω να σας ρωτήσω αν ο αμερικανικός σχεδιασμός ευρύτερα για την περιοχή κοιτάει χώρο και όχι χώρες. Θεωρείτε ότι... Γιατί να κοιτάει χώρες. Ναι, ναι, ναι. Το έχετε πει και με πολύ ανάγλυφο τρόπο το έχετε αναπτύξει. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτοί οι παροξισμοί στα Βαλκάνια ενός τυφλού εθνικισμού, πολλές φορές και ψευδεπίγραφου στο εσωτερικό κάποιων χωρών, τη θεωρείτε τυχαία ή συστηματοποιημένη και αν θα έπρεπε και αυτό να συνυπολογίσουμε στην πατρίδα μας. Λέω για παράδειγμα ότι μετά την απόφαση του δικαστηρίου στη Φλόρινα για την αναγνώριση του σωματείου φροντιστηρίου, πείτε το όπως θέλετε, περί μακεδονικής γλώσσης, διδαχής κτλ, αφενός μεν ο πρόεδρος στα Σκόπια βγήκε και είπε ότι αυτό πρέπει να το δούνε και σε άλλες περιοχές, οι Βούλγαροι αντέδρασαν, βγήκε όμως και ο Αλβανός πρόεδρος και είπε ότι έχουμε μειονοτικό στοιχείο στην Ελλάδα. Τα λέω όλα αυτά γιατί πέρα από τους τυφλούς κακότεχνους εθνικισμούς πάνω στους οποίους μπορεί να πατήσει ένας μεγάλος παίκτης, εμείς έχουμε αντίληψη των ζητημάτων που δημιουργούνται και ξεκινούν από τη Θράκη. Βεβαίως δεν έχουμε. Βεβαίως δεν έχουμε. Ας τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Η ελληνική επιχειρηματολογία, όπως εκφράστηκε μέσα από αποφάσεις δικαστηρίων και με την επιχειρηματολογία μας ακόμη και στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τα συγκεκριμένα σωματεία τα οποία προωθούν μειονοτικούς σε πρώτη φάση σκοπούς και σε δεύτερη φάση αποσχιστικούς σκοπούς. Αυτά προωθούν αυτά τα σωματεία. Ήταν τραγική. Εγώ υπηρετούσα εδώ το Συμβούλιο της Ευρώπης και βλέποντας την ομολογία, βλέποντας την ομολογία του δικαστηρίου και βλέποντας τα επιχειρήματα του νομικού συμβουλίου του κράτους και τα επιχειρήματα του Αρίου Πάγου και τα λοιπά, ήταν τραγικά. Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει τις συγκεκριμένες αποφάσεις εάν είχαμε παρατάξει καλύτερη επιχειρηματολογία από νομική άποψη. Αλλά είναι πολύ ειδικό θέμα.
το οποίο αυτή τη στιγμή έχουν γίνει, όσα έχουν γίνει έχουν γίνει. Και ωραία, ωραία. Και εγώ δεν το ζήτησα να το εξειδικεύσετε, αλλά κοιτώντας τη μεγάλη εικόνα στα Βαλκάνια σας ζήτησα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι βεβαίως μιας οι εθνικισμοί είναι ένα χρήσιμο στοιχείο για τους επικυριάρχους. Και από την πλευρά των ΗΠΑ και από την πλευρά της Ρωσίας έχει γίνει προσπάθεια να εκμεταλλευτούν τους εθνικισμούς. Δεν είναι κάτι το νέο στα Βαλκάνια, είναι κάτι πολύ παλαιό. Συνεπώς, αυτό που χρειάζεται από το ελληνικό κράτος είναι άψογη στάση απέναντι στους ανθρώπους που βρίσκονται στο έδαφος μας. Οι άνθρωποι δεν χρωστάνε τίποτα. Και μιλώ για τους Αλβανούς μετανάστες. Όσοι από αυτούς θέλουν να μοιραστούν την παιδεία μας, θέλουν να μοιραστούν την εθνική μας ταυτότητα και να προσχωρήσουν σε αυτήν, μέσα από τα παιδιά τους, τα οποία επιτελειώνουν ελληνικά σχολεία, μπορούν να επιλέξουν την ελληνική υπηκότητα, να πάνε στον ελληνικό στρατό. Εμείς πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε άψογα, γιατί αυτός είναι ο βασικός τρόπος ενσωμάτωσης και ο βασικός τρόπος εκ των προτέρων να αποκλείσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα περιθωριοποιηθούν, θα γίνουν ευάλωτοι σε γκέτο και θα έχουμε τα προβλήματα που έχει το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία με τους Μαγκρεμπίνους και τα λοιπά, που δεν τους ενσωμάτωσε, τους έβαλε σε μια γωνιά, τους έκανε δεύτερης κατηγορίας πολίτες και αντιμετωπίζει πρόβλημα τώρα εθνικής συνοχής. Αν πάει κανείς στο Στρασβούργο, αν πάει κανείς στα βόρεια προάστια του Παρισιού, το βλέπει ξεκάθαρο. Λοιπόν, για να μην γίνει αυτό, εμείς πρέπει να είμαστε ακριβοί στο πιπέρι και φθηνοί στα πίτουρα. Και τα πίτουρα είναι οι άνθρωποι που είναι εδώ, δεν μας χρωστάνε τίποτα, πρέπει να τους σεβόμαστε. Όσους θέλουν να τους ενσωματώνουμε και να έχουμε εμπιστοσύνη στην ελκτική δύναμη του ελληνικού πολιτισμού. Έτσι η Ελλάδα επιβίωσε στα Βαλκάνια τόσες δεκαετίες, πολύ καλύτερα μπορεί να επιβιώσει και τώρα. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί στις προσπάθειες, τις οργανωμένες, τις επιδοτούμενες, να στηθεί εκ του μειόντος, μειονότητα, στην Δυτική Μακεδονία. Αυτή είναι μια δουλειά την οποία συστηματικά καλλιεργεί καλλιεργούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από τότε που εγώ μπήκα στο Υπουργείο Εξωτερικών μαθαίναμε τι έκανε το Αμερικανικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη, πώς επιδοτούσε κυριολεκτικά διάφορους δίγλωσσους υποσχόμενο ότι στη χειρότερη περίπτωση θα πας στην Αμερική μετανάστης και αναστρέφονται κατά της ελληνικής του ελληνικού κράτους. Συνεπώς πρέπει αυτά τα πράγματα να το δούμε. Η απόφαση των Πρεσπών τώρα θα φανεί πόσο καταστροφική ήταν, διότι αναγνωρίσαμε ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα, όχι σλαβο-μακεδονική, μακεδονική γλώσσα, και κάποιος ο οποίος έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και μάλιστα και μέλη του κοινοβουλίου, ας πούμε, που χρημάτισαν μέλη του κοινοβουλίου έτσι με συγκεκριμένα κόμματα, θα πει ότι εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα, μιλάω μακεδονικά, έχω μακεδονική εθνική συνείδηση, άρα είμαι πρόπλασμα μειονότητας. Αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να τα έχουμε προλάβει. Μπορούσαμε. Δεν θέλει το πολιτικό σύστημα. Πυροσβεστικά κάνει κάποιες κινήσεις. Και μάλιστα βλέπω ότι παλιότερα, ενώ αυτά τα ζητήματα τα αντιμετώπιζαν με πολύ προσοχή τη δεκαετία του 80, ας πούμε, μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών, τώρα είναι πάμε και όπου βγει, ουδής ενδιαφέρεται, γιατί είναι και θεωρείται και χαμαλοδουλειά, βρώμικη έτσι. Αυτό τώρα ενώ άμα είσαι δεν είναι, το βλέπουν σαν χαμαλοδουλειά οι διπλωμάτες. Υπαρκτό όμως το θέμα. Κάνουμε λάθη επιλαθών. Θα τα βρούμε μπροστά μας. Αλλά μάλιστα. Κοιτάξτε τώρα. Ποιος δηλαδή. Ναι, ο Αχιλλέας λέει, ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Πρέσβη, οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας δεν θα περάσουν από την κατάσταση που φαίνεται να χειροτερεύει μεταξύ ΝΑΤΟ με Ρωσία και Κίνα? Ο Κινέζος πρόεδρος, προσθέτω εγώ κύριε Πρέσβη, ήδη ενημέρωσε σε ένα συμβούλιο εθνικής ασφάλειας τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων να τεθούν σε ετοιμότητα, γιατί όλα πλέον είναι ανοιχτά με τη Δύση από τη μια. Από την άλλη βλέπουμε και τον αραβικό κόσμο να ενοποιείται. Να ενοποιείται, ερωτηματικό, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν Σιίτες και Σουνίτες κάθονται στο ίδιο τραπέζι και αποκαθιστούν διπλωματικές σχέσεις, κάτι δείχνει. Για την αποδολαριοποίηση, τα θέτω όλα μαζί για να απαντήσετε συνολικά, φαίνεται ότι γίνονται κινήσεις ακόμη και σε χώρες νοτιοανατολικής Ασίας.
Ο πρόεδρος Μαλαισίας είπε: δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι πρέπει να συνεχίσω με δολάριο. Στα σπάργανα θα μου πείτε μεν, αλλά είναι κινήσεις. Βραζιλία με Κίνα. Όλα αυτά λοιπόν δεν θα έχουν οπωσδήποτε αντίκτυπο στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Και βεβαίως θα έχουν αντίκτυπο, πολύ περισσότερο που η Τουρκία διεκδικεί να είναι με το ένα πόδι στην αναδυόμενο πόλο στην Ασία, δηλαδή στο σύμπλοκο Ρωσίας-Κίνας-Ιράν, με το ένα πόδι να πατάει εκεί και με το άλλο πόδι να πατάει στη Δύση. Συνεπώς θα παίρνει ωφελήματα και από τις δύο πλευρές. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες φιλοδοξίες. Εμάς ό,τι μας πούν. Αυτή είναι η συνεπώς, πολύ καλά κάνει ο ακροατής σας και διαρωτάται, αλλά δεν είναι αγωνία του ελληνικού πολιτικού συστήματος αυτές οι ανακατατάξεις. Εμείς σπεύσαμε να πούμε είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτό τα λέει όλα. Είμαστε, δηλαδή έχουμε αυτοπαρετηθεί από κάθε ρόλο αυτόνομο. Τι κάνουμε, αγοράζουμε, δηλαδή οι Έλληνες φορολογούμενοι δίνουν χρήματα, πάρα πολλά χρήματα για πανάκριβα οπλικά συστήματα. Τα F-35 δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά της Τουρκίας και ηλεκτρονικά θα είναι φτιαγμένα έτσι, θα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε κατά της Τουρκίας. Όλα τα οπλικά συστήματα που αγοράζουμε μανιακά, αγοράζουμε καινούργια οπλικά συστήματα και δεν μπορούμε να συντηρήσουμε τα παλιότερα. Δείτε τι γίνεται με τα ελικόπτερα. Θέλουν να αγοράσουν 100 καινούργια και έχουμε ελικόπτερα πανσπερμία παλαιών τύπων, τα οποία δεν μπορούμε είναι πιο ακριβή η συντήρησή τους από την αγορά και, νέων. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα γίνονται διότι κάποια στιγμή σκέπτονται οι σχεδιαστές Αμερικανοί όλα αυτά τα οπλικά συστήματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά του αντιπάλου. Ο αντίπαλος προκειμένου είναι η Ρωσία. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο οι διάφοροι εδώ που υλοποιούν τις αμερικανικές επιθυμίες παίρνουν να αγοράσουν το οτιδήποτε με χρήματα των Ελλήνων, όχι του πατέρα τους, με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, ένα πολεμικό υλικό το οποίο είναι αναντίστοιχο. Δεν λέω ότι είναι κακά οπλικά συστήματα, μη λειτουργικά κτλ. Είναι αναντίστοιχο με τις ανάγκες μας. Εάν πραγματικά πρόκειται να τα βάλουμε με την Ρωσία στο πλαίσιο ενός ευρύτερου συνασπισμού, ναι, τα F-35 είναι το κατάλληλο οπλικό σύστημα. Οι Φιλανδοί, οι Φερρυππίν που αντιμετωπίζουν πρόβλημα από τους Ρώσους, παρήγγειλαν 80. Και μπήκαν και στο ΝΑΤΟ χθες. Και μπήκαν και στο ΝΑΤΟ χθες και τα λοιπά. Ο καθένας κοιτάζει τι τον απειλεί και προετοιμάζεται ανάλογα. Εμάς όμως, πριν να προλάβουν και καταφέρουν να μας απειλήσουν οι Ρώσοι κάποια στιγμή, μας απειλούν οι γείτονες. Δεν αγοράζουμε με εξαίρεση αυτά τα Ισραηλινά που πήραμε, τα περιφερόμενα πυρομαχικά. Δεν έχουμε αγοράσει τα οπλικά συστήματα που θα έπειθαν τους γείτονες να μας αφήσουν στην ησυχία μας. Και δεν τα έχουμε αναπτύξει εκεί που πρέπει. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι η φρενήρης κούρσα εξοπλισμών στην οποία επιδιδόμεθα θα έχει τα ίδια αποτελέσματα στην οικονομία μας που είχαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Εκτός εάν βρούμε τρόπο να αυξήσουμε δραματικά τα έσοδά μας, το οποίο δεν θέλει το ελληνικό πολιτικό σύστημα, διότι αν μπουν εδώ στην ελληνική οικονομική πραγματικότητα και ζωή παίκτες τύπου Exxon Mobil, εκεί που ήσαν πρώτοι στο χωριό, θα γίνουν τελευταίοι. Και συνεπώς το πολιτικό και οικονομικό σύστημα ανθίσταται σε αυτή την ιδέα. Και οι Αμερικανοί βεβαίως ανθίστανται και αυτοί, δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή αγοράζουμε πανάκριβο αμερικανικό φυσικό αέριο, όλη η Ευρώπη. Οπότε, βραχυπρόθεσμα δεν τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Κύριε Πρέσβη. Υπάρχει και γι' αυτό σχέδιο. Δηλαδή, οι Αμερικανοί προωθούν μια υπερεθνική εκμετάλλευση της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά θέλουμε μια ολόκληρη εκπομπή να το συζητήσουμε. Προωθούν μια υπερεθνική εκμετάλλευση και γι' αυτό ένα από τα προαπαιτούμενα είναι ένα τραπέζι συμφωνίας στα όρια ή ακόμη και ανοιχτά χωρίς ταμπού, όχι στην εκμετάλλευση, στην διαχείριση. Θα το διαχειρίζονται αυτοί και θα μοιράζουν όπως παλιά ας πούμε
Υπάρχει το μοντέλο. Θα μοιράζουν ένα ποσοστό στα κράτη ανάλογα με τις ανάγκες τους. Θα το διαχειρίζονται αυτοί, αφού τσακώνονται Έλληνες, Τούρκοι, Αιγύπτιοι, Ισραηλοί, Λίβοι κτλ. Θα το διαχειριστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες δια των εταιριών τους και θα μοιράζουν στον καθέναν κάποια πράγματα. Δεν είναι εύκολο με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο, αλλά με όλους τους υπόλοιπους οι Αμερικανοί θεωρούν ότι με την κατάλληλη μηχανική, πολιτική μηχανική, μπορούν να το πετύχουν. Και εμείς είμαστε η μεγαλύτερη της ελπίδα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή αν ένα κράτος αποδεχθεί αυτή τη μορφή υπερεθνικής εκμετάλλευσης, ευελπιστούν ότι θα τα ακολουθήσουν και άλλα. Εγώ πιστεύω ότι είναι καταδικασμένη προσπάθεια, γιατί ο εθνικισμός των νοτίων γειτόνων μας είναι... Δεν πρόκειται να επιτρέψει, οι Αιγύπτιοι δεν πρόκειται να επιτρέψουν κάτι τέτοιο, ούτε οι Λίβοι, ούτε οι ίδιοι οι Τούρκοι. Για μας δεν είμαι τόσο βέβαιος. Λέει εδώ η Κάρμεν μια ερώτηση, λέει κύριε Πρέσβη, η Ελλάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει όπως λέτε τα οπλικά συστήματα εναντίον της Τουρκίας αν χρειαστεί. Η Τουρκία μπορεί εναντίον μας, πριν πείτε εσείς να πω στην Κάρμεν να της υπενθυμίσω ότι το 1974 τα ίδια οπλικά συστήματα χρησιμοποιεί στην Κύπρο η Τουρκία. Θέλετε να απαντήσετε? Με η Τουρκία έχει και δικά της οπλικά συστήματα για τα οποία εμείς δεν έχουμε τις σαφείς απαντήσεις. Η Τουρκία δεν μπορεί να μας επιτεθεί με τα F-35 που δεν έχει, ούτε θα στείλει τα F-16, διότι θα ήταν αντιορθολογικό. Θα χρησιμοποιήσει τα δικά της οπλικά συστήματα, τα οποία είναι περιφερόμενα πυρομαχικά, είναι πυροβολικό μεγάλου βεληνικούς, πύραυλοι μεγάλου βεληνικούς, και θα κρατήσει τα αεροπλάνα της και τα... Μη επανδρομένα μεγάλου βεληνικούς πλέον. Ναι, με το ΑΚΙΤΖΙ, ναι. Μάλιστα. Θα χτυπήσει με αυτά και θα χρησιμοποιήσει τα αεροπλάνα, τα F-16 που έχει, για να αναχαιτήσει οποιαδήποτε ελληνική αντίδραση. Συνεπώς η Τουρκία έχει παράγει τα εργαλεία της επίθεσής της. Αν δει κανείς το τουρκικό οπλοστάσιο, καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι προωθούν, δεν παίρνουν καλύτερα αεροπλάνα από εμάς. Πρώτον γιατί δεν μπορούν, δεν τον είναι πολύ ακριβά. Προωθούν συστήματα για τα οποία εμείς δεν έχουμε εύκολη απάντηση. Δεν έχουμε αυτοματοποιημένη και γρήγορη απάντηση. Για να στείλουμε αεροπλάνα να βομβαρδίσουν το εσωτερικό της Τουρκίας από όπου θα μας έχουν χτυπήσει πύραυλοι το ένα το άλλο, θα έχουν σηκωθεί μη επανδρομένα, χρειάζονται πολλά πράσινα φώτα, πολλές άδειες και σε επίπεδο των Αθηνών και στο παραπάνω επίπεδο. Συνεπώς όλα αυτά που αγοράζουμε ωραία είναι, εκπαιδευμένοι είναι οι πιλότοι μας, εκπαιδευμένο είναι το ναυτικό μας, απλώς δεν θα τους δοθεί ποτέ παρά μόνο από ατύχημα, έτσι ως έχουν τα πράγματα, η δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν όπως δεν τα χρησιμοποίησαν στα Ίμια, όπως δεν τα χρησιμοποίησαν τα 74 στην Κύπρο. Αν μεταφυσικά πιστεύουμε ότι θα τα χρησιμοποιήσουμε, εγώ δεν είμαι μεταφυσικός. Περιμένω να δω να αναδύεται ένα πολιτικό σχήμα που θα δείξει σε φίλους και αντιπάλους ότι ναι, εάν απειληθούμε θα τα χρησιμοποιήσουμε. Διότι το παρόν σύστημα, η ανθρωπογεωγραφία του και η δομή του, η οργάνωσή του, καταδεικνύει σε πάντα ψύχρεμο τρίτο ότι δεν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε, και όχι μόνο δεν θέλουμε, έχουμε κάνει και τα απαραίτητα για να μην μπορούμε. Έτσι. Κύριε Πρέσβη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την, για μια φορά ακόμη, εξαντλητική αλλά αρκούντος κατατοπιστική συνομιλία μαζί σας. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, όποιος θέλει τη βλέπει, όποιος θέλει δεν τη βλέπει. Να ευχηθώ όσο πιο βιωματικά τη Μεγάλη Εβδομάδα, η οποία στο τέλος της ως λαός έχει και ανάσταση. Το θέμα είναι ότι ξαναπάμε πολύ γρήγορα σε Γολγοθά και Σταύρωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Αφήσουμε το θέμα της Σταυρώσεως και η Ανάσταση, για την Ανάσταση έχει φροντίσει η Εκκλησία μας. Αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη Σταύρωση, πρέπει να επιβιώσουμε τη Σταυρώσεως για να μπορέσουμε να αναστηθούμε.